Φίλε και φίλοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, σήμερα 29 Ιουλίου 2024. Και αυτό το βίντεο είναι μεν θεωρητικό, αλλά μην βιαστείτε να αλλάξετε κανάλι, γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο και ενδιαφέρον για όλου μα. Μια αγαπημένη φίλη και συνάδελφο μου έθεσε το θέμα. Θα δείτε και στον τίτλο ότι είναι First Things First. Με ποια σειρά είναι καλύτερα να κάνουμε τα πράγματα σπουδές, ενηλικίωση, καριέρα, γάμος, τεκνογονία και ούτω καθεξής, μου γράφει φίλη, θέμα. Σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο της ζωής έως το τέλος ενός ανθρώπου, τι είναι καλό βοηθητικό να κατακτά. Ποια εφόδια και εμπειρίες χρειάζεται να περιλαμβάνει η ζωή του. Δηλαδή, τόσο ψυχοσυναισθηματικά, όσο και εξωτερικά. Για παράδειγμα, σπουδές, οικονομική ανεξαρτησία κλπ. Όχι σαν εμένα, που παντρεύτηκα και γέννησα τόσο νωρί. Και σαν εμένα θα έλεγα εγώ, που κάναμε τα πράγματα ανάποδα. Θα είδατε στο σημερινό Thackflix, που είναι... Τώρα σας πω και ποιο Thackflix είναι. Είναι το επεισόδιο 16 όπου πέρα από τη γατούλα μας την Ολίβια, πέρα από το σκυλάκο μας το Λάκι, είδαμε και παλιές φωτογραφίες μαζί με τον Πάνο κυρίω περισσότερε δικέ μου, επειδή είμαστε εδώ που είναι οι δικέ μου περισσότερε και μα έδειξε και αυτό δύο δικέ του παιδικέ που έχει στο κινητό του. Ε, και έτσι κάναμε μια σύντομη αναδρομή στο χρόνο και εμείς ενώ γυρίζαμε το βίντεο χθες Κυριακή 28 Ιουλίου και εσείς ίσως παρακολουθώντας το βίντεο σήμερα φέρνοντας στο μυαλό σας αντίστοιχες δικές σας εποχές που ήσασταν νεαροί που κάνατε παιδιά, που πήγατε να σπουδάσετε, που κάνατε το ένα, που κάνατε το άλλο. Λοιπόν, ζούμε σε μια μεταμοντέρνα εποχή, όπου αρχίζουμε να επαναδιαπραγματευόμαστε κάποια ζητήματα, τα οποία στη μοντέρνα εποχή αρχίσαμε να τα υιοθετούμε. Ε, στη σημερινή εποχή, οι γυναίκες εξίσου μορφώνονται με τους άνδρες και εξίσου αποκτούν επαγγελματική καριέρα όπως και οι άνδρες. Και επίσης έχουμε αντιληφθεί και οι κοινωνικοί επιστήμονες στι έρευνε τους αλλά και ο καθημερινός κόσμος από τα συμπεράσματα της δικής του ζωής ότι είναι καλή ιδέα να βάλουμε έτσι μια καινούρια σειρά στο πώς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή, την εξέλιξη και τα διάφορα αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου. Στην Κύπρο, σε μεγάλο βαθμό, ζούμε ένα μείγμα μεταξύ παλιά κουλτούρα και μοντέρνας κουλτούρα. Τα έχουμε έτσι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Η παλιά κουλτούρα στην Κύπρο, που ίσω αυτό ισχύει και για την ελληνική επαρχία, ίσω και κάποια μικρά αστικά κέντρα, η παλιά κουλτούρα ήταν να παντρεύονται οι άνθρωποι όσο το δυνατόν πιο νέοι, κυρίως οι γυναίκες, για να είναι πιο γόνιμες, αλλά και για να είναι πιο εύκολο να υποταχθούν στο σύζυγό τους, Το ταμπού της Παρθενίας καλά κρατούσε, το οποίο ως ένα ταμπού που επιβλήθηκε από την Πατριαρχία σημαίνει ότι η γυναίκα δεν θα έχει μετροσύγκριση, θα έχει μοναδική γνώση συντρόφου τον άντρα τη και θα υποτάσσεται σε αυτό. Στην Πατριαρχία, πριν από τις φεμινιστικές επαναστάσεις, θεωρούνταν δεδομένο ότι οι σπουδέ και η καριέρα ήταν ανεδρικά προνόμια, ενώ οι γυναίκε είχαν προνόμιο τη μητρότητα και τη συζυγία. Στη σημερινή εποχή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είτε μα αρέσει είτε όχι, εμένα προσωπικά μου αρέσει, έχουν παρόμοιε ευκαιρίε και οι άνδρε και οι γυναίκε για σπουδέ, για καριέρα. Δεν έχουν όμω παρόμοιε ευκαιρίε για τεκνογονία και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί, γιατί υπάρχουν βιολογικοί περιορισμοί. Εντάξει, ένα άνδρα μπορεί και στα 50 του και στα 60 του και στα 70 του να τεκνογονήσει. Μπορεί να είναι γόνιμο. Μπορεί να δώσει γενετικό υλικό για να δημιουργηθεί ένα παιδί. Ενώ μια γυναίκα έχει ηλικιακού περιορισμού. Έτσι, ε, αν το δούμε από τη στενή έννοια τη ιατρική, σου λέει η ιατρική από τα 36 και πάνω, μια εγκυμοσύνη ονομάζεται geriatric pregnancy, κυριατρική εγκυμοσύνη. Βέβαια με τις εξελίξεις της εξουσωματικής και γενικά της υποβοηθούμενης γονιμοποίησης μπορούν να δούμε και γυναίκες 50 ετών να τεκνογονούν και 55 ετών να τεκνογονούν και ούτω καθεξής. Όμως η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες έχουν ένα περιορισμό. Φυσικά έρχεται η επιστήμη και δίνει πάλι λύσεις για παράδειγμα, η κρυοσυντήρηση ο Αρίων, όπου μια κοπέλα μπορεί στην αρχή τη νεοανικής τη ζωή, ξέρω εγώ στη δεκαετία των 20 ή στην αρχή τη δεκαετία των 30. Να φυλάξει κάποια οάρια τη, ώστε εάν επιθυμήσει στο μέλλον, σε μεγαλύτερη ηλικία, να τεκνοποιήσει και έχει δυσκολία με τα οάρια στο σώμα τη να μην είναι τόσο γόνιμα, να μπορεί να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση με τα οάρια που έχει κρυοσυντήρηση. Υπάρχουν πάρα πολλέ συζητήσει βιοηθική φύσεω, τι οποίε δεν θα τις κάνουμε σε αυτό το βίντεο, δεν είναι τις παρούσεις δηλαδή να συζητήσουμε αν είναι καλή ιδέα να φυλάμε το άρια μας ή όχι. Εγώ θα σας πω μόνο τη δική μου προσωπική γνώμη, καθαρά προσωπική γνώμη και καθαρά βιωματική γνώμη. Επειδή έχω γεννήσει πολύ νεαρή τα μεγάλα μου παιδιά, έχω γεννήσει το γιο μου στα 22 μου και την κόρη μου στα 24 λίγο πριν από τα 25, τα μεγάλα μου παιδιά τα βιολογικά, και επειδή έχω τεκνοθετήσει τα μικρά μου παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία, στα 49 μου, θέλω να σας πω ότι μητέρα στα 49 είμαι πολύ καλύτερη από ότι υπήρξα μητέρα στη δεκαετία των 20. Το πρώτο. Βέβαια θα μου πείτε, στα 49 σου βρήκες παιδιά έτοιμα. Ναι, όντως βρήκα παιδιά έτοιμα. Και πολύ καλά παιδιά. Όχι ότι να είναι. Όχι ότι και ότι. Εξαιρετικές ψυχές. Τις οποίες επέλεξα πολύ συνειδητά να τεκνοθετήσω. Ε, Εάν συγκρίνω τον εαυτό μου πώς ήμουν ως μητέρα στα 22 και στα 25 και πώς είμαι τώρα στα 49, σίγουρα τώρα είμαι πολύ οριμότερη και πιο μητρική μητέρα από ό,τι ήμουν τότε. Ηλικιακά δηλαδή, ψυχοσυναισθηματικά δηλαδή, πνευματικά δηλαδή, ψυχικά δηλαδή, είμαι σε καλύτερη θέση τώρα να είμαι μητέρα των μικρών μου των παιδιών από ό,τι ήμουν όταν γέννησα σε πολύ νεαρή ηλικία τα μεγάλα μου τα παιδιά. Μπορεί κάποιο όμω να πει, ξέρει εσύ τώρα στα 49, δεν θα μπορούσε να κάνει δικά σου βιολογικά παιδιά, παρόλο που η δικιά μου η περίπτωση είναι λίγο αστεία, γιατί η προγιαγιά μου είχε γεννήσει το 11ο παιδί στα 51, σε αυτή τη φάση η, η βιολογική μου ηλικία, η ηλικία γονιμότητας μου είναι γύρω στα 30 που μου έχει πει ο γυναικολόγος από κάποιες εξετάσεις ορμονικές που κάναμε πρόσφατα. Όμως εγώ είμαι μια παράξενη περίπτωση. Δεν είναι οι περισσότερες γυναίκες στην ηλικία μου στα 49, μπορεί ήδη να βρίσκονται στην πνευμινόπαυση ή στην περιεμινόπαυση. Ε, δεν ξέρω και εγώ πότε θα μπω στην εμεινόπαυση. Σε κάποια φάση είχα κάνει αναλύσει γιατί είχα κάποιε ανομαλίε στον κύκλο. Γιατί νόμιζα ότι θα είχα εμεινόπαυση και με διαβεβαίωσε και ο ενδοκρινολόγο και ο γυναικολόγο ότι οι ορμόνε μου είναι σε τέτοια επίπεδα όπω είναι μια γυναίκα λίγο μετά τα 30. Οπότε θα μπορούσα τώρα βιολογικά δυνητικά, δεν γνωρίζουμε, δεν θέλω να το δοκιμάσω, θα μπορούσα τώρα και τώρα να γίνω βιολογικά μητέρα. Υπάρχουν κάποιε απόψει που λένε ιατρικές απόψει ότι αν γίνει μητέρα μετά τα 35, έχει περισσότερε πιθανότητε να γεννήσει παιδί με γενετικέ ανομαλίε ή με κάποια γενετικά προβλήματα. Η δική μου γνώμη γι' αυτό είναι, επειδή έχω συνεργαστεί με κλινικέ γονιμότητα, συνεργαστει με κλινικε γονιμοτητας οτι επειδή σε μια εγκυμοσύνη που η μητέρα είναι άνω των 35, οι γιατροί δίνουν ορμόνε υποβοηθητικέ, ούτω ώστε να κρατήσει το έμβριο, δεν αφήνουν το σώμα να κάνει τη φυσική επιλογή, τη φυσική διαλογή. Ε, Νεότερε έχουν μια εγκυμοσύνη, δεν είναι υποβοηθούμενη ορμονικά εγκυμοσύνη και πολύ συχνά η πρώτη εγκυμοσύνη συνήθω καταλήγει σε αποβολή, σε φυσική αποβολή. Και επειδή τώρα υπάρχει και η τεχνογνωσία και η τεχνολογία τόσο ώστε να γίνει ανάλυση DNA σε ένα αποβληθέν έμβριο, στις περισσότερες περιπτώσεις τα αποβληθέντα έμβρια έχουν γενετικά προβλήματα, άρα το σώμα της γυναίκας από μόνο του ξέρει πότε να αποβάλει ένα έμβριο. Όμως σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικία, επειδή γίνεται προσπάθεια πολύ να διατηρηθεί εγκυμοσύνη, δεν επιτρέπεται να γίνει η φυσική διαλογή από το σώμα, οπότε ίσως γι' αυτό υπάρχουν περισσότερα ποσοστά παιδιών με αναπτυξιακέ διαταραχέ ή γενετικέ διαταραχέ που γεννιούνται με μητέρε άνω των 35. Από την άλλη, θα σα πω ότι έχοντα ήδη για πάνω από ένα εξάμεινο την εμπειρία τη τεκνοθεσία, δεν έχει καμία απολύτω διαφορά το να υιοθετήσει παιδιά ή να τεκνοθετήσει παιδιά από το να γεννήσει παιδιά. Δεν νιώθω καμία απολύτω διαφορά στη συνδεσιμότητα και στην αγάπη που νιώθω για τα μικρά μου τα παιδιά από εκείνη που νιώθω για τα μεγάλα μου τα παιδιά. Τα μεγάλα μου τα παιδιά είναι βιολογικά μου παιδιά, τα οποία τα έχω κυοφορήσει και τα έχω τέξει. Τα μικρά μου παιδιά είναι παιδιά της καρδιάς, παιδιά της ψυχής, τα οποία επέλεξα πολύ συνειδητά, με πολύ αγάπη, να τα τεκνοθετήσω. Δεν νιώθω κάποια διαφορά. Και επίσης, αυτό φυσικά έχει να κάνει με την ηλικία μου και την οριμότητα που έχω τώρα, σε αυτή τη φάση της ζωής μου είμαι πολύ πιο ενθουσιώδης μητέρα και είμαι πολύ πιο γλυκιά μητέρα από ότι ήμουνα 25 χρόνια πριν, 27 χρόνια πριν. Ε, οπότε όλα αυτά τα επιχειρήματα για το ότι οι γυναίκες πρέπει να κάνουν παιδιά νεαρές, τότε που έχουν υψηλή γονιμότητα, κατά τη γνώμη μου δεν ισχύουν, με την έννοια του ότι μία γυναίκα πρώτον με ιατρικούς τρόπους, με χρήση της ιατρικής τεχνολογίας του σήμερα μπορεί να διαφυλάξει να κοιοφορήσει και να γεννήσει παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία, στα 40 της, στα 45 της κλπ. Ή υπάρχουν τόσα παιδιά στον κόσμο, τα οποία α, είναι χωρίς γονείς ή ε, δεν έχουν τον ένα από τους δύο γονείς, τα οποία θα μπορούσε να υιοθετήσει μια γυναίκα ή ένα ζευγάρι. Και η αγάπη των παιδιών που ή τεκνοθετής, λένε ότι ο όρο είναι καλύτερο τεκνοθετής τώρα, γιατί το υιοθετή πάει μόνο για το γιο, ενώ το τεκνοθετή πάει και για την κόρη. Ε, τα παιδιά που τεκνοθετούμε δεν υπολείπονται σε τίποτε από τα παιδιά που γεννούμε. Και πόσο εγωιστικό και εγωκεντρικό και αλαζονικό είναι να θέλουμε όλοι τα παιδιά μα ή όλα τα παιδιά μα να φέρουν αυτό το σπουδαίο DNA μα. Δεν είμαστε εδώ και θαύματα τη φύση που πρέπει να κλωνοποιηθούν. Λοιπόν, πάμε τώρα επί τη ουσία. Θεωρώ ότι καταρχά πρέπει όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια οπωσδήποτε να τελειώνουν τη μέση εκπαίδευση. Δηλαδή να πηγαίνουν στο σχολείο μέχρι και τα 18 του χρόνια. Παρόλο που η νομοθεσία έχει την υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι τα 15 χρόνια, η γνώμη μου είναι ότι τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο μέχρι τα 18 του χρόνια κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους και της, σχολικής, της δεύτερης σχολικής ηλικίας είναι καλή ιδέα να διαπαιδαγωγούνται και από το σπίτι τους και να παίρνουν και από το σχολείο δεξιότητες ούτω ώστε σιγά σιγά μπαίνοντα στην ενήλικη ζωή να μπορούν να ανεξαρτητοποιηθούν και ουσιαστικά να μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους και να μπορούν να ζήσουν μόνοι τους αλλά να ανεξαρτητοποιηθούν και οικονομικά. Χρειάζεται να γίνεται ορθή επαγγελματική αγωγή στα παιδιά. Αυτή την περίοδο δεν έχουμε ορθή επαγγελματική αγωγή. Αυτή την περίοδο έχουμε μια συνθήκη, αλλά όπου οι περισσότερε οικογένειε θεωρούν πω είναι υποχρεωτικό οπωσδήποτε τα παιδιά του να σπουδάσουν, είτε να σπουδάσουν σε ένα ανώτερο ίδρυμα ή το ίδρυμα κρατικό, είτε να πληρώσουν σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή κολέγιο για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και έχουν μεγάλη έγνοια να σπουδάσουν τα παιδιά τους και όχι να δουν ακριβώς τι ταιριάζει στα παιδιά τους, τι είναι καλύτερο για τα παιδιά τους και να βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανακαλύψουν τις δικές τους επιθυμίες, αν θέλουν να σπουδάσουν, τα δικά τους ταλέντα. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα μετά την τρίτη Λυκείου να υπάρχει ένα gap year, ένα καινό χρόνο από σπουδέ όπου τα παιδιά να ενθαρρύνονται από την οικογένεια του να αρχίσουν να εργάζονται σε ό,τι δουλειέ μπορεί να βρει ένα 18χρονο παιδί. Μπορεί να είναι σερβιτόρο σε ένα εστιατόριο, μπορεί να είναι στη, στο ταμείο σε ένα σούπερ μάρκετ, μπορεί να βάζει ράφια, μπορεί να είναι στο ταμείο σε ένα περίπτερο. Οποιεδήποτε δουλειέ ανειδικευτού εργάτη, ανειδικευτού προσωπικού που μπορεί να κάνει ένα παιδί να εργαστούν για ένα χρόνο τουλάχιστον εάν θέλουν να ταξιδεύουν και να εργάζονται δηλαδή μπορούν να πάνε. Κάποια παιδιά πάνε ένα γύρο τη Ευρώπη και σε κάθε πόλη που σταματούν εργάζονται για λίγο, παραμένουν για λίγο, ή μπορεί και από το στη χώρα στην οποία ζουν να εργαστούν, να μπουν μέσα στον εργασιακό χώρο, να δουν πώ είναι οι εργασίε, να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διάφορα επαγγέλματα, δηλαδή να πάνε να καθίσουν, ξέρω εγώ, σε ένα εργασιακό χώρο να δουν πω εργάζεται ένα τραπεζικό, να δουν πω εργάζεται ένα εκπαιδευτικό, να δουν πω εργάζεται ένα οποιοδήποτε επαγγελματία και μετά ενημερωμένα να αποφασίσουν συνειδητά εάν θέλουν να σπουδάσουν. Εάν δεν θέλουν να σπουδάσουν, να αποφασίσουν ποιο επαγγελματικό δρόμο θα ακολουθήσουν, εάν θα ακολουθήσουν μια τέχνη, να εκπαιδευτούν σε αυτή την τέχνη. Στο γερμανικό σύστημα, εξ γνωρίζω, υπάρχουν πάρα πολύ καλά σχολεία που είναι για ειδικευμένου τεχνίτε. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα το έχουμε αυτό ή στην Κύπρο. Δεν νομίζω να υπάρχει σε, στο βαθμό που υπάρχει στη Γερμανία, όπου το ίδιο το κράτο εκπαιδεύει του πολίτε του ή του διαμένοντε στη χώρα οι οποίοι το επιθυμούν άριστα σε ένα τεχνικό επάγγελμα. Δηλαδή δεν είναι πανεπιστήμιο, δεν είναι κολέγιο, είναι τεχνικά μαθήματα, τεχνογνωσικά μαθήματα, τα οποία παίρνουν τα παιδιά και οι νεαροί ενήλικε, ξέρω εγώ, νομίζω τα 30-35, ίσω και σε μεγαλύτερη ηλικία παίρνουν αυτέ τι σπουδέ. Επειδή ξέρω ότι έχουμε κόσμο από τη Γερμανία που μα παρακολουθεί, παρακαλώ, γράψτε στα σχόλια τι ισχύει στη Γερμανία. Ε, να αποφασίσει το παιδί τι καριέρα θα ακολουθήσει, ποιον τομέα θα ακολουθήσει, να εκπαιδευτεί κατάλληλα, αν θα σπουδάσει, να επιλέξει συνειδητά ποια σπουδή θέλει να κάνει. Να προετοιμαστεί με υπευθυνότητα και σοβαρότητα για να δώσει εξετάσει, εάν η σπουδή που θέλει να κάνει υπάρχει στα κρατικά πανεπιστήμια ή εάν η οικογένεια μπορεί να το στηρίξει οικονομικά, να επιλέξει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό τι σπουδέ που θα κάνει. Τελειώνουμε το σχολείο, παίρνουμε μια απόφαση σοβαρή για το τι θα σπουδάσουμε ή τι επάγγελμα θα ακολουθήσουμε. Καλύτερα να υπάρχει ένα gap, ένα κενό μεταξύ του σχολείου και των σπουδών, ούτω ώστε να γίνει πιο σωστή επιλογή. Παρόλο που ούτε εγώ έχω κάνει γκάπ, ούτε τα μεγάλα μου παιδιά έχουν κάνει γκάπ, του το είχα προτείνει και δεν το δέχτηκαν. Έχω τη γνώμη ότι αν ένα παιδί το επιθυμεί, είναι καλή ιδέα να κάνει γκάπ. Να κάνει γκάπ γύρω ένα κενό χρόνο ανάμεσα στο σχολείο και στην επιλογή σπουδών ή επαγγέλματο. Το αν θα σπουδάσει ή αν θα εκπαιδευτεί κάπου και τι επάγγελμα θα κάνει. Σίγουρα είναι εξαιρετικά καλή ιδέα πρωτού μπούμε σε γάμους οικογένειε να γίνουμε γονεί, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να ανεξαρτητοποιηθούμε οικονομικά, να ανεξαρτητοποιηθούμε στο χώρο διαμονή μα, να μένουμε μόνοι μα, να βιώσουμε σημαντικέ εμπειρίε ενηλικίωση, όπω την πρώτη μα σχέση, τη δεύτερη μα σχέση, την τρίτη μα σχέση, ναι, να κάνουμε ένα αριθμό σχέσεων πρωτού, καταλήξουμε, εάν θα καταλήξουμε με ποιον άνθρωπο θα παντρευτούμε ή αν θα παντρευτούμε ή αν θέλουμε να κάνουμε παιδιά ή αν δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Θεωρώ ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα ζωή, μέχρι τα 30 χρόνια είναι καλή ιδέα ένα νέο ενήλικα να εξασφαλίσει τι σπουδέ του, την επαγγελματική του κατάρτιση, να έχει καταλήξει στο επάγγελμα που θέλει να κάνει και να έχει αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία και να έχει βιώσει κάποιες σχέσεις ή μια σχέση, αν πάει καλά και είναι μια σχέση, μια σχέση. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει πολλέ. Αλλά το να μην έχει καμία σχέση και στα 30 σου, στα 35 σου να γνωρίζει την πρώτη σου σχέση και να πηγαίνει να παντρεύεσαι χωρί προϊστορία και χωρί uh, background, χωρί uh, προηγούμενη πείρα, αυτό δεν θα σε βοηθήσει. Όπω επίση και το να ξεκινήσει από τα 17, από τα 18 και να μπει σε αυτό που γνώρισα τώρα, αυτή που γνώρισα τώρα, με αυτό θα μείνω όλη μου τη ζωή. Μπορεί να πετύχει και μπορεί να μείνει όλη σου τη ζωή, αλλά δεν είναι καλή ιδέα να, να αρεσκόμαστε σε εύκολε λύσει. Και επίση επειδή πολύ συχνά παρατηρούνταν και ίσω παρατηρείται ακόμη το φαινόμενο ένα παιδί να παντρεύεται για να φύγει από το πατρικό του, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να βάλουμε και στα παιδιά μα και στον εαυτό μα, αν εμεί είμαστε νεαροί ενήλικε που παρακολουθούμε αυτό το βίντεο, ένα όριο ότι δεν θα δεσμευτούμε σοβαρά πριν από κάποια ηλικία. σω πριν από τα 30 ή πριν τα 28 ή πριν τα 27. Λίγο πριν από τα 30. Δηλαδή, μέχρι εκείνη την περίοδο που λέμε ότι ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των πρόσθετων με το οποίο λοβών, να μην πάρουμε αποφάσει σοβαρέ για το μέλλον μα. Χωρί βέβαια αυτό να σημαίνει πω όποιε αποφάσει πάρουμε μετά τα 30 θα είναι σίγουρα σοβαρέ. Επίσης, χρειάζεται οι άνθρωποι οπωσδήποτε να ψυχοεκπαιδεύονται και να οριμάζουν ψυχοσυναισθηματικά. Ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι όπως το δικό μας μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο σε προεφήβους, σε εφήβους, σε νεαρούς ενήλικες και σε όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίω στα παιδιά τα οποία τώρα αρχίζουν να ζουν τη ζωή τους. Χαίρομαι πάρα πολύ, ενθουσιάζομαι όταν λαμβάνω μηνύματα και email από παιδιά και ενήλικες Νεαρού. Ε, χαίρομαι όταν ένα 20χρονο μου λέει ότι παρακολουθεί τα βίντεο εδώ και δύο χρόνια και ότι παίρνει βοήθεια. Όταν ένα 25χρονο παιδί, ένα 26χρονο παιδί, ένα 30χρονο παιδί, χαίρομαι πάρα πολύ. Φυσικά εννοείται χαίρομαι και αγαπώ πολύ και του μεγαλύτερου, του βεσίλικες που είμαστε εμεί, οι οποίοι δίνουμε στον εαυτό μα δεύτερε, τρίτε, τέταρτε, πέπτε ευκαιρίε και η ψυχοεκπαίδευση είναι αφετηρία. First things first λέει ο τίτλος του βίντεο. Τα πρώτα πράγματα να γίνονται πρώτα. Πρώτα βιώνουμε την νεανικότητα μας. Πρώτα τελειώνουμε τη μέση εκπαίδευση. Πρώτα αποφασίζουμε αν θα σπουδάσουμε ή όχι. Πρώτα αποκτούμε οικονομική ανεξαρτησία. Πρώτα διαμένουμε μόνοι μας. Πρώτα αποκτούμε μια σημαντική ερωτική πείρα. Πείρα στα ερωτικά μας. Και έπειτα Καλύτερα λίγο πριν τα 30, στα 30 ή λίγο μετά τα 30 αποφασίζουμε αν θέλουμε να κάνουμε οικογένεια, εάν θέλουμε να παντρευτούμε, εάν βρήκαμε τον κατάλληλο άνθρωπο, τον ταιριαστό για μας για να παντρευτούμε και αν θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Η γονεϊκότητα είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω τα επεισόδια του podcast τα οποία έχουν τους εξή ακόλουθους τίτλους ένα λεπτό να τα βρω εδώ πέρα να σας τα λέω με τη σειρά που θα σας τα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Πάμε στο podcast. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα μπει το podcast επεισόδιο 38, το οποίο έχει τίτλο «Πράσινες σημαίες σε μια νέα γνωριμία». Μετά θα μπει ένα σως podcast το οποίο δεν το είδατε πολύ, ίσως επειδή δεν καταλάβατε τι περιέχει. Το έχετε δει μόνο 6.000 άνθρωποι, ενώ συνήθως τα podcast τα βλέπουν περισσότεροι άνθρωποι. Το podcast επεισόδιο 51, εφηβεία. Ανορθόδοξες προτροπές προς εφήβους, σως βίντεο. Οπωσδήποτε, ποιος δεν το έχει παρακολουθήσει αυτό, πρέπει να το παρακολουθήσει. Μετά θα μπει το επεισόδιο Ποιε είναι οι δύσκολε ερωτήσει που πρέπει να κάνουμε στην αρχή μια γνωριμία, στο επεισόδιο 63. Και μετά θα μπει το επεισόδιο 64 που λέει ποια είναι τα σημάδια πώς μπορώ να έχω μια υγιή ερωτική σχέση. Και εξαιρετικά σημαντικό είναι το 52ο επεισόδιο του podcast, το οποίο έχει τίτλο «Πότε είσαι έτοιμη, έτοιμος να γίνεις γονιός». Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας βάλω αυτά τα επεισόδια του podcast. Δείτε τα. Δείτε τα. Κάνω πολλή δουλειά για τα podcast. Είναι μαζεμένη γνώση, μαζεμένες συμπυκνωμένες πληροφορίες στα podcast. Σας έχω πει και από την προηγούμενη πέμπτη ότι τον Αύγουστο δεν θα βγουν podcast. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να επαναλάβουμε ή να δούμε για πρώτη φορά τα επεισόδια του podcast που δεν έχουμε δει. Και θα χαρώ πολύ στα σχόλια αυτού του βίντεο να διαβάσω τις δικές σας απόψεις και εμπειρίες. Εσείς κάνατε τα πρώτα πρώτα και τα ύστερα ύστερα ή τα αποδογυρίσατε όπως έκανα και εγώ και η αγαπημένη μου συνάδελφος που έθεσε το θέμα. Πώς το βιώσατε. Έχετε καθόλου regrets, μετανιώνατε καθόλου γιατί κάνατε νωρί οικογένεια ή γιατί δεν κάνατε νωρί οικογένεια. Μετανιώνετε που κάνατε σπουδέ νωρί ή που δεν κάνατε σπουδέ νωρί. Θα ήθελα να διαβάσω τι δικέ σα απόψει και τις δικές σας εμπειρίες οι οποίες πάντοτε αποτελούν μια αγώνιμη τροφή για διάλογο και για περισσότερα βίντεο. Σας αγαπώ πολύ. Γεια. Yeah.